και θα πληρώνω τις εισφορές μου. Είμαι στην τρίτη κατηγορία ασφάλισης και θα πληρώνω μέχρι τα 67 μου. Δηλαδή θα πληρώνω για 42 χρόνια ασφάληση. Και κάποιοι άλλοι συνάδελφοί μου που μπαίνουν από τα 20 χρόνια τους θα πληρώνουν 47 χρόνια ασφάλιση, κύριε Υπουργέ. Και ο εργάτης τόσα πληρώνει. Ωραία. Θα αναφέρω σε αυτά που είπε ο κύριος Ευαγγελάτος και να σας πω επίσης ότι όσον αφορά την επιστροφή φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο, είμαστε 3 χρόνια πλήρωτοι. Όσον αφορά τώρα τη βασική ενίσχυση της επιδοτήσης, έχουμε πάρει το 55% και έχουμε φτάσει στο μήνα Φεβρουάριο, που θα έπρεπε να έχουμε πάρει το 100% πριν τα Χριστούγεννα. Και κανείς δεν κουβεντιάζει πλέον στα μπλόκα για λεφτά. Έχουμε βγει πλέον για τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεών μας και για το μέλλον των οικογενειών μας. Αυτό πρέπει να το καταλάβετε. Στον μπλόκο μου είναι 600 και πλέον μηχανήματα. Είμαστε αγρότες από την επαρχία Αλμυρού, Βελεστίνου και Φαρσάλων. Κάθε μέρα τον μπλόκο ενισχύεται. Ακόμα ο αγώνας δεν έχει κορυφωθεί. Αυτό που θέλουμε να καταλάβετε είναι ότι δεν θέλουμε παράταση στο θάνατο. Μας είπατε ότι μπορεί να δώσετε 2 χρόνια παράταση. Εμείς αυτό που έχουμε καταλάβει είναι ότι θα έχουμε 20 για τις ασφαλιστικές φορές, συν 7 για τις φαρμακευτικές, 27, 26 με 100% το φόρο, φτάνουμε γύρω στο 80% με το αλληλεγγύης. Συν το φόρο επιδιδεύματος. Σας ξαναείπα όμως, είμαι αγρότης, όχι επιχειρηματίας, όχι επιδηματίας. Τώρα, όσον αφορά τις προτάσεις μας, έχετε κάνει κάποιες δηλώσεις και εσείς και άλλοι από την κυβέρνηση. Μας χαρακτηρίσατε φοροφυγάδες, μας χαρακτηρίσατε ακροδεξιούς, υποκινούμενους και. Ποτέ εγώ. Και πολίτες β' κατηγορίας. Σας λέμε ότι δηλώνουμε όλα τα μπλόκα ακομάτιστα, αχρωμάτιστα, δηλώνουν πλέον βάσει των εσόδων-εξόδων που είμαστε εδώ και ένα χρόνο. Κανένα προϊόν δεν φεύγει χωρίς τιμολόγηση. Όλα τα προϊόντα πηγαίνουν σε βιομηχανίες και από εκεί εξάγονται. Επίσης, όσον αφορά. Μισό λεπτό. Είστε βέβαιος λοιπόν ότι σε όλο τον αγροτικό τομέα δεν έχουμε καθόλου φοροδιαφυγή? Ναι. Μάλιστα. Ναι. Εντάξει. Εάν τώρα πάρετε, σε παράδειγμα, που αναφέρετε το λάδι, αν φεύγει ένα τεντενικέ λάδι και πουλιέται, δίνεται σε κάποιον γίνεται και δεν κόβεται τιμολόγιο, μόνο εκεί. Όλα τα άλλα τα προϊόντα κόβεται τιμολόγιο. Όσον αφορά τώρα, είπατε για τη διαφορετική, το ξεκαθαρίσαμε. Και επίσης να αναφέρω ότι ζητάμε άμεσα την απόσφαση του νομοσχεδίου, του φορολογικού. Και. Μα δεν υπάρχει φορολογικό νομοσχέδιο. Είναι προσχέδιο. Ούτε, όχι, δεν μιλάω για το ασφαλιστικό, αυτό υπάρχει. Φορολογικό δεν υπάρχει. Συγγνώμη. Να σας ζητήσουμε ένα ευχαριστώ που καταφέρατε να ενώσετε, όπως θα χρησιμοποιήσω και μια φράση από τους αγρότες από τον μπλόκο του Κάστρου, τη γαλότσα με τη γραβάτα. Να ευχαριστήσουμε όλους εδώ πέρα που είναι καθημερινά κοντά μας τα μπλόκα και μας συμπαραστέκονται και τους λέμε ξεκάθαρα ότι αυτός ο αγώνας δεν είναι μόνο για μας. Είναι και για εσάς όλους, για όλους τους κλάδους που πλήττονται από αυτό το ασφαλιστικό, σε παρένθεση φορολογικό πλέον νομοσχέδιο.